Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί 5 ύποπτοι που συνελήφθησαν και φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εμπορίας πρόσωπων. Πρόκειται για 3 αστυνομικούς, ένα ιδιοκτήτη μπειραρίας στην Λευκωσία και μία νεαρή γυναίκα. Το οργανωμένο κύκλωμα με τη συμμετοχή αστυνομικών δρούσε τους τελευταίους 6 μήνες σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία. Μετά από πληροφορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, τα μέλη της αστυνομίας έκαναν έφοδο σε μπειραρία στη Λευκωσία. Εκεί εντόπισαν μια γυναίκα από τη Ρουμανία η οποία δήλωνε υπεύθυνη της μπειραρίας, καθώς και μια Μολδαβή. Επίσης εντόπισαν και άλλες κοπέλες να κάθονται με πελάτες. 4 νεαρές κοπέλες, σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας προσώπων. Οι νεαρές κοπέλες πριν φτάσουν στην Κύπρο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της μπειραρίας, ο οποίος μάλιστα τους έκλεισε τα αεροπορικά εισιτήρια με χρηματικό ποσό, το οποίο θα του επέστρεφαν μετά. Κυρία προϋπόθεση, το κονσομανσιόν, να κάθονται δηλαδή με τους πελάτες ζητώντας τους να τους κεράσουν ποτό. Οι 3 υποσύλληψοι αστυνομικοί δούλευαν στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης του αεροδρομίου Λάρνακας και φαίνεται να ήταν σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της μπειραρίας για την κάθοδο των γυναικών στην Κύπρο. Η δουλειά τους να κάνουν τα στραβά μάτια στους διαβατηριακούς ελέγχους. Μάλιστα, σύμφωνα με μία από τις παραπονούμενες, ο ένας αστυνομικός θεάθηκε στο αεροδρόμιο να πίνει καφέ με τον ιδιοκτήτη, ενώ την ίδια ώρα αστυνομικός φέρεται να συμμετείχε είχε σε εφόδους της αστυνομίας στην πειραρία και να ανέφερε σε παραπονούμενη πως είναι φίλος με τον ιδιοκτήτη. Πέραν της ποινικής υπόθεσης για τα 3 μέλη της αστυνομίας, θα διεξαχθεί και πειθαρχική έρευνα και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Η σύλληψη αστυνομικών αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας για πάταξη της διαφθοράς, δηλώνει ο αρχηγός αστυνομίας. Από την άλλη, κι ας μην γελιόμαστε, διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στην αστυνομία Κύπρου, υπάρχει σε όλον το φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας και τα λέω, γνωρίζω πολύ καλά τι λέω. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου, οι νεαρές κοπέλες έπαιρναν μισθό, προμήθεια από τα ποτά, όμως είχαν και υποχρεώσεις. Ο μισθός κάθε κοπέλας ήταν 30 ευρώ ανά βράδυ και σε περίπτωση που πελάτης την κερνούσε ποτό, αυτοί θα λάβαναν 3 ευρώ επιπλέον ως προμήθεια. Αν ο πελάτης την κερνούσε σαμπάνια, η προμήθεια ερχόταν στα 10 ευρώ. Αν ο λογαριασμός ήταν 100 ευρώ, ο πελάτης είχε το δικαίωμα να πάρει την κοπέλα εκτός της μπειραρίας, αν το επιθυμούσε και η ίδια. Ο ιδιοκτήτης της μπειραρίας σε κάποιες περιπτώσεις εξωθούσε τις κοπέλες σε πορνεία. Στα χέρια της η αστυνομία έχει αποδείξεις και ονόματα. Στο σπίτι του ιδιοκτήτη εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων σημειώσεις με τα ονόματα των γυναικών, χρηματικά ποσά καθώς και ένα σημείωμα που έγραφε αστυνομικός 500 ευρώ.